Ψάλλος στο ΣΥΡΙΖΑ από τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Θανάση Οικονόμου στο Άξιον 24. Άφησε εχμές εναντίον πρώην στελεχών του κόμματος που έλεγξαν το πόθεν έσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σφοδρές αντιδράσεις από τον Νίκο Βούτση και τον Γιώργο Βαρεμένο. Τον άδειασε η Βούλα και Χαγιά. Έντονη κριτική από τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο επεισόδιο στην κόντρα Κασελάκη-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Στην αντεπίθεση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις βολές του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης συνέκρινε το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη με εκείνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Οργισμένη αντίδραση στη Χαριλάου Τρικούπη για τον Στέφανο Κασελάκη. Αποκλειστική συνέντευξη της Τουρκάλας αρχαιολόγου που ακύρεσε το περιβόητο Φιρμάνι του Έλγιν. Τι λέει η Ζέινεπ Μπόζ στον ανταποκριτή του Άξιον 24 στην Τουρκία, Νίκο Νανούρη, για τα αέολα επιχειρήματα των Βρετανών που εξακολουθούν να κρατούν σε ομοιρία τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αμετανόητοι ιδιοκτήτες του Beach Bar στη Ρόδο έστησαν και φέτος παράνομα ξαπλώστερες και ομπρέλες μέσα στη θάλασσα. Κλιμάκιο Λεγκτών ξύλωσε άμεσα τις κατασκευές. Μπαράς καταγγελιών στην πλατφόρμα My Coast για διάσημες παραλίες σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Χαλκιδική. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σ' άλλο έχουν προκαλέσει τόσο εντός όσο και εκτός ΣΥΡΙΖΑ οι πρωτοφανείς δηλώσεις του Θανάσου Οικονόμου εδώ στο Άξιον 24 που άφησε εχμές εναντίον πρώην στελεχών του κόμματος που μετήχαν στην Επιτροπή της Βουλής που έλεγξε το πόθεν έσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σφοδρές ήταν αντιδράσεις τόσο του πρώην Προέδρου της Βουλής Νίκο Βούτση που κάλεσε όσους σιωπούν στο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν, ενώ ο Γιώργος Βαρεμένος μιλώντας στο Άξιον 24 χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Θανάσης Οικονόμου αθλειότητες. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα και Χαγιά με νέες τις δηλώσεις πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις, κάνοντας λόγο για προσωπικές απόψεις του συνεργάτη του Στέφανου Κασελάκη. Όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες θα μας μεταφέρει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Γιώκας, καθώς το κλίμα Αντώνη είναι πολύ βαρύ. Ναι, διότι στο παράένα της εκλογικής αυτής αναμέτρησης, η ιστορία του πόθεν έσχεσης Βασίλη γυρίζει μπούμεραγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό όχι από κακοτυχία, αλλά επειδή αποτέλεσε επιλογή κάποιων συνεργατών του κ. Κασελάκη και συγκεκριμένα του κ. Οικονομού. Λοιπόν, Αντώνη, μένεις μαζί μας να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το βίντεο με τις δηλώσεις του Θανάση Οικονομού εδώ στο Άξιον 24, αλλά και τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν και επιστρέφουμε με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου προκαλούν οι πρωτοφανείς καταγγελίες τις οποίες προχώρησε μέσω του Άξιον 24 ο συνεργάτης του Στέφανου Κασελάκη Θανάση Οικονόμου εναντίον πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Βαρεμένος και η Τασία Χριστοδουλοπούλου, που ήταν μέλη της Επιτροπής Πόθεν Έσχεσης επί κυβερνήσεως Τσίπρα, είχαν συναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα τι μπλέκετε, εγώ σας λέω γιατί είναι. Σας το λέω με σαφήνεια, γιατί υπήρξαν κάποιες. Ας το πω εντός εισαγωγικών συναλλαγές. Ο συνεργάτης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στους ισχυρισμούς του, πυροδοτώντας σφοδρή σύγκρουση με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Δηλαδή, λέτε ότι ο κύριος Βαρεμένος και η κυρία Χριστοδουλοπούλου τα έπιασαν για να βγάλουν Ελλάδα. Συναλλαγές δεν είναι μόνο τα πιάσαν. Σας λέω επί προχείρο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κονομιδέ. Δηλαδή, φτάνω στο σημείο να υπερασπίζομαι εγώ τον Βαρεμένο. Και πλειάδα άλλων ευρωεκτών που συμμετείχαν στις επιτροπές. Και πιθανολογώ, εικάζω, ότι μπορεί να ήταν για να αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Που... Για φαινόμενα τοξικότητας κάνει λόγο ο Νίκος Βούτσης, ενώ οργισμένη είναι και η αντίδραση του Γιώργου Βαρεμένου, ο οποίος μίλησε για ένα βρώμικο σύστημα της Κουμουνδούρου και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν άκουσα και δεν με ενδιαφέρει να ακούσω τις διαβολές που συστηματικά εκτόξευαν όσοι μας κατηγορούσαν για το ότι δεν βάζαμε στις φυλακές πολιτικούς αντιπάλους. Όσοι σιωπούν και είναι ακόμα στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσουν. Όλοι και όλες κρινόμαστε και για τότε και για σήμερα. Δεν τον αναγνωρίζω ως πρώην σύντροφό μου. Τον έχω συναντήσει 2-3 φορές στη ζωή μου. Προφανώς είναι πολύ διπρόσωπος. Προέμεινε σε κάποιες σύντομες πολιτικές συζητήσεις μεταξύ του και τίποτα άλλο. Όσα είπε είναι αθλειότητες και θα δώσει
λόγο εκεί που πρέπει να δώσει λόγο. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτης του Προέδρου Πύρη Κουμουνδούρου μέσω της Βούλας και Χαγιά. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τις απόψεις του κυρίου Οικονόμου και ο καθένας εξημών κρίνεται για αυτά που λέει και υποστηρίζει. Τα λεγόμενα του Θανάση Οικονόμου προκαλούν και την έντονη αντίδραση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να μην κρύβει την έκπληξή του για όλα αυτά, αναφέροντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν όρια στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι κόμμα που διεκδικεί να σας κυβερνήσει και να μας κυβερνήσει. Όπου λέει τώρα ένας άνθρωπος, πρώην βουλευτής τους και σε μένα στέλεχος κοντά στον νυν πρόεδρο του Κασελάκη, στα σοβαρά στην τηλεόραση, ότι Χριστοδουλοπούλου, Βαρεμένος και ο Βούτσης τα πήραν από το Μητσοτάκη για να συγκαλύψει το αποθενέσχες του. Τώρα, παιδιά, στο δημόσιο διάλογο πρέπει να υπάρχουν κάποια ώρες που μπορούμε να συζητάμε. Ο Στέφανο Κασελάκη χρεώνει τα όσα ισχυρίστηκε ο κύριος Οικονόμου η Νέα Αριστερά, κατηγορώντας τον πως υιοθετεί ανοιχτά τακτικές Τραμπ. Τώρα, Αντώνη, η δημοσιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης του Στέφανου Κασελάκη φαίνεται πως γύρισε μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντελώς, και το είδαμε από την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Οικονόμου να εμπλέξει διάφορα πρώην στελέχη του κόμματος στο πόθεν έσχες του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η δήλωση έχει κάνει πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου. Βασίλη, να μην γελιόμαστε. Μάλιστα, υπάρχουν κορυφαία στελέχη του κόμματος που χαρακτηρίζουν τον σύντροφό του, τον κύριο Οικονόμου, ως τον Κατρούγκαλο του 2024, φοβούμενοι ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί να έχει ανάλογα εκλογικά αποτελέσματα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, Βασίλη, πρέπει να σας πούμε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούσαμε και στο βίντεο. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες που η κυρία Κεχαγιά πήρε σαφέστατες αποφάσεις από το συνεργάτη του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, δεν σκοπεύει να μείνει σε αυτήν την ιστορία. Τις τελευταίες 48 ώρες πριν τελειώσει η προεκλογική περίοδος, σκοπεύει να περάσει στην αντεπίθεση, μάλιστα με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, όπου έθεσε ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αντώνη, μισό λεπτό να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Κασελάκης και επιστρέφουμε. Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στα εξής. Είναι αλήθεια ότι το κράτος δεν μπορεί καν να επιβεβαιώσει πόσοι είναι οι νεκροί στο έγκλημα των Τεμπών? Γιατί άραγε αυτή η ανεξήγητη βιασύνη, κύριε Πρωθυπουργέ, να τα μαζέψετε όλα άρον-άρον χωρίς καμία καταγραφή? Τώρα, Αντώνη, αύριο ο κύριος Κασελάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει περίπτωση να δούμε εκεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα? Οι πληροφορίες του Άξιον 24, Βασίλη, συγκλίνουν στο ότι ο κύριος Τσίπρας διακριτικά μεν σκοπεύει να είναι δε στην πλατεία Συντάγματος. Άλλωστε, είναι μια μεγάλη μάχη την οποία καλείται να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας παραμένει βουλευτής του κόμματος. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή κριτική δέχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και από τους πολιτικούς αρχηγούς, με τον Πρωθυπουργό να επιτίθεται στο Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας πως αν είχε καταθέσει το πόθεν έσχες νωρίτερα, δεν θα είχε στραφεί ο πολιτικός διάλογος σε αυτό το ζήτημα στο παραένα των εκλογών. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για σόου του κύριου Κασελάκη με το πόθεν έσχες του. Εξαπλώνεται η προεκλογική φωτιά για το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη, με την κυβέρνηση να επιτίθεται εναντίον του με όλα τα πυρομαχικά της και τα επιτελεία σε Ηρώδο, Αττικού και Πειραιώς να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεσμικά αλλά με ξεκάθαρα δεικτικό ύφος κάρφωσε πολιτικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κ. Κασελάκης ως όφιλε είχε καταθέσει το πόθεν έσχες του εντός 90 ημερών αφού του είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συζητούσαμε για το πόθεν έσχες του κ. Κασελάκη την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι από την αντιπολίτευση εξακολουθούμε να βλέπουμε ένα συνδυασμό τοξικότητας, ψεμάτων, αλλά και μια αφόρητη αλαζονίας και αυτοαναφορικότητας. Στις αντεπιθέσεις που βάζουν στο κάδρο την περιουσιακή κατάσταση του Πρωθυπουργού, επιμένει ο Στέφανος Κασελάκης. Κρατάτε την πλατφόρμα του 2023 κλειστή, ζητάτε να καταθέσω τα μισά στην παλιά για να βγαίνετε να λέτε τι κρύβει ο Κασελάκης. Και νομίζετε ότι θα πέσει στην παγίδα σας? Όλα το 2023. Όλο το έχετε! Την ίδια στιγμή όμως και με φόντο τη μάχη για τα σκύπτρα στην κεντροαριστερά δέχεται σφοδρά πειρά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ούτως εφερλής να το έχεις σκηνοθετήσει, να έχεις το πόθεν έσχες των εκατομμυρίων, των φορολογικών παραδείσων και τις offshore εταιρείες και από κάτω να κουνιούνται
οι σημαίες της αριστεράς. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την τακτική Κασελάκη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εδώ λογικά σκέφτεται ο κόσμος και όλοι μας ότι μπας και έχει κάποιο λάκκο ή φάβα. Φουλ επίθεση εναντίον του Στέφανου Κασελάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο κ. Κασελάκης έκανε την επιλογή του. Έκανε την επιλογή του να γυρίσει την ατζέντα εκεί που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψεύδεται τόσο για το θέμα της κλειστής πλατφόρμας, καθώς για τις αρχικές δηλώσεις πόθεν έσχες λειτουργεί κανονικά, όπως επίσης για το θέμα των στοιχείων που περιμένει από την Αμερικανική Φορολογική Αρχή. Και την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει ένα ακόμα επεισόδιο στην άγρια κόντρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της κεντροαριστεράς. Οι τόνοι έχουν ανέβει ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα ανταλλάσσουν πολύ βαριές κουβέντες. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να δούμε, Γιώργο, αυτό το νέο επεισόδιο που είχαμε ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάς, Βασίλη, για ανεβασμένους τόνους και ορθώς το επισημαίνεις αυτό. Μιλάμε επί της ουσίας για μία μάχη χωρίς γάντια, Βασίλη, με γυμνά χέρια, χωρίς τα αντικραδασμικά χαρακτηριστικά των γαντιών, καθώς εκλείπει το πολιτικό τάκτ, σκληρές εκφράσεις, προσωπικές επιθέσεις, με τρόπο και ύφος και φόντο προφανέστατα αυτήν εδώ ακριβώς τη μάχη, την επικράτηση δηλαδή, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, σε νομούς που χάθηκαν στις εθνικές εκλογές. Στόχος είναι αυτός, αλλά από την άλλη με τρόπο και εκφράσεις που δεν συναντάμε στο παρελθόν αυτής της κεντροαριστερής παράδοσης, αν θέλει. Πάντως, αφορμή στάθηκε, Γιώργο, η ομιλία χθες του κ. Κασελάκη στο Ηράκλειο, που είναι και η γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη, και από εκεί ξεκίνησε η νέα κόντρα ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Και η επίκληση του Ανδρέα Παπανδρέου και ο τρόπος του Στέφανο Κασελάκη να χτυπήσει με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον νυν αρχηγό του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε την κόντρα των δύο πολιτικών αρχηγών. Πιστεύετε ότι αν έβλεπε από τη μία μεριά, κάπου πάνω, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το σημερινό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούμενο από την ΟΗΠ, να σιωπά και να ζαρώνει μπροστά στο Μητσοτάκη, ότι θα ήταν ευχαριστημένος? Το να πηγαίνεις στο Ηράκλειο και να έχεις δίπλα σου έναν υπουργό του Καραμαλή, τον κύριο Αντόναρο, έναν ανακοινωμένο υπουργό του κύριου Μητσοτάκη, τον Άβαρχο, και εσύ ο ίδιος να ήσουν έτοιμος για να υπουργοποιηθείς από τον κύριο Μητσοτάκη και πρώην οπαδός του το 19, πάει πολύ να μιλάει για Ανδρέα Παπανδρέου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Σεραφείμ, καλησπέρα. Έτσι όπως κινείται το θέμα με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη και μετά τη δήλωση που έκανε και ο κύριος Οικονόμου εδώ στο Action 24 και στην εκπομπή σου χθες και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, τις είδαμε και νωρίτερα, φαίνεται πως το θέμα με το πόθεν έσχες έχει γυρίσει μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή λοιπόν η αντίδραση του κυρίου Οικονόμου πόσο μπορεί να κοστίσει, Σεράφιμ, ακόμα και στο εκλογικό αποτέλεσμα ενδεχομένως? Βασίλη, καταρχάς έχουμε για δεύτερη φορά, συνέβη και πέρυσι, με τη δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου πριν τις εκλογές του Μαΐου, δηλαδή του 23, έχουμε για άλλη μια φορά αυτό το σύνδρομο της τελευταίας στιγμής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι λένε τα εγχειρίδια, τα επικοινωνιακά για τις εκλογές? Λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να αποφεύγουν τα λάθη. Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη, ο τρόπος δηλαδή που επέλεξε να το παρουσιάσει, μισό και μέσα από αυτή τη διαδικασία ενός σοου που ήγηρε περισσότερα ερωτήματα από αυτά στα οποία απάντησε, ενδεχομένως να είναι αυτό το σύνδρομο της τελευταίας στιγμής και να στοιχήσει εκλογικά, κυρίως ως προς την μετακίνηση αριστερών ψηφοφόρων προς τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας ενδεχομένως, τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη, δηλαδή ψηφοφόροι αριστεροί οι οποίοι θυμώνουν με αυτήν την επίδειξη. Δεν χρεώνει κανείς στο Στέφανο Κασελάκη ότι ήταν επιτυχημένος, ότι κέρδισε από τη δουλειά του κτλ. Αλλά η επίδειξη αυτή του πλούτου και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά μπορεί να του στοιχήσει. Κυρίως όμως, Βασίλη, αυτό στο οποίο φαίνεται ότι θα έχει μεγάλη επίδραση όλη αυτή η ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο είπε όσα είπε ο Σάκης Οικονόμου χθες στην επόμενη μέρα είναι στο μετεκλογικό σκηνικό. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης με αυτή την επιθετικότητα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο, εναντίον του ΠΑΣΟΚ εν γέννη, αλλά και εναντίον της Νέας Αριστεράς και άλλων προσωπικότητων στην αριστερά, κόβει τις γέφυρες και πολλοί λένε ότι δεν θέλουν να συνομιλήσουν ουσιαστικά με την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ, το τονίζω, μετά τις εκλογές. Άρα αντιλαμβάνομαι, Σεραφείμ, ότι η επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά, που όλοι μιλούν για αυτή, δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και σημειώνω μόνο τούτο. Δεν είναι τυχαίο τις τελευταίες αυτές ημέρες δεν βλέπει κανείς εύκολα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργούς, στελέχη τα οποία έχουν μια ιστορική αναφορά και μια ιστορική διαδρομή στο ΣΥΡΙΖΑ, να τοποθετούνται σχετικά με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Δεν είναι τυχαίο. Πάντως, στην εκπομπή σου στη συνέχεια θα έχεις ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ναι, εμείς θα δώσουμε συνέχεια με αφορμή όσα είπε χθες ο Θανάσης Οικονόμου και μάλιστα παρεμβαίνει μετά και την δήλωση του Γιώργου Βαρεμένου το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24, παρεμβαίνει στην εκπομπή με δήλωσή της αποκλειστική και η πρώην υπουργός, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, απαντώντας σε όσα είπε χθες ο κύριος Οικονόμου, αλλά απαντώντας και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα σε δούμε στις 8 την επόμενη μέρα. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα της αποκτά η Ελλάδα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα μετά την κατάρριψη του Βρετανικού μύθου από την Τουρκία για τα περί ύπαρξης εγγράφου που νομιμοποιεί την αγορά των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν. Σήμερα, εκπρόσωπος της Άγκυρας στην Επιτροπή της UNESCO έγινε το πρόσωπο της ημέρας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά την τουρκική ψυχρολουσία το Βρετανικό Μουσείο προχώρησε σε νέα αναδίπλωση. Η απρόσμενη σύμμαχος που βρήκε η Ελλάδα στο πρόσωπο της Τουρκίας και της εκπροσώπου της χώρας στην UNESCO άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με το διαρκές και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο προέλευσής τους. Οι δηλώσεις της Ζεϊνέπ Μποζ, που αποδόμησε πλήρως τους Βρετανικούς ισχυρισμούς περί νόμιμης απόκτησης των γλυπτών, που επικαλούνται ένα ανυπόστατο, όπως ξεκαθαρίζει ο Οθωμανικό Φιρμάνι, την ανέδειξαν σε πρόσωπο της ημέρας στα τουρκικά μέσα και έφεραν την αντίδραση εκπροσώπου του Βρετανικού Μουσείου. Η Ζεϊνέπ κατέριψε ψέματα 200 ετών, έγινε ηρωίδα της Ελλάδας. Αγαπητή η κυρία Ζεϊνέπ στην Ελλάδα, στήριξε τα λόγια της στην Αθήνα. Το Βρετανικό Μουσείο φροντίζει τα γλυπτά του Παρθενώνα για πάνω από 2 αιώνες και η βαθιά μας επένδυση στα γλυπτά είναι κάτι που έχουμε κοινό με τους Έλληνες εταίρους μας. Ελπίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη νέα σχέση και τις ρεαλιστικές λύσεις που επιδιώκουμε. Μία ρεαλιστική λύση σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα και να μην λάβει τίποτα η βρετανική πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή, πάντα στις διαπραγματεύσεις, κάθε μέρος θα πρέπει να λάβει κάτι. Η Ελλάδα όμως το έχει λάβει αυτό υπόψη τους και έχει προτείνει στη βρετανική πλευρά ότι μπορούν να στέλνονται κατά καιρούς εκθέσεις σημαντικών αντικειμένων, στις οποίες θα απολαμβάνει το Βρετανικό Μουσείο και οι επισκέπτες του. Καταπέλτης εναντίον των έολων βρετανικών ισχυρισμών, πως δήθεν απέκτησαν νόμιμα τα αρχαιοελληνικά γλυπτά αριστουργήματα, ήταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Έλγιν έκλεψε τα ιερά γλυπτά του Παρθενώνος. Αυτό είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με αρχαιολογία. Είναι τελείως βέβαιο το Βρετανικό Μουσείο στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως κοινός κλεπταποδόχος. Είναι τελείως βέβαιο ότι αποτελεί ντροπή για το Βρετανικό έθνος ότι αρνείται να επιστρέψει τα ιερά αυτά γλυπτά στον τόπο κατασκευής τους και εκεί όπου ανήκουν. Ο Βρετανικός μύθος για το διαβόητο Φιρμάνι καταραίει και προσθέτει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα της Ελλάδας που ζητά επισταμένα και δίκαια εδώ και δεκαετίες την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Μια υπόθεση που αποτελεί για τη χώρα μας μια μακροχρόνια και ανοιχτή πληγή. Η εκπρόσωπος της Τουρκίας στην Επιτροπή της UNESCO, κυρίες και κύριοι, μίλησε αποκλειστικά στο Άξιον 24 και τον Νίκο Νανούρη, με τον οποίο και θα συνδεθούμε. Καθώς, Νίκο, το πρόσωπο της ημέρας είναι η κυρία Μποζ στην Τουρκία. Μίλησες μαζί της πριν από λίγο, σου παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη. Επιμένει πως δεν υπάρχει Φιρμάνι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα η ίδια υποστηρίζει θερμά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ακριβώς, Βασίλη. Ζεϊνέπ Μποζ, λοιπόν, το πρόσωπο των ημερών, θα λέγαμε, και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, μας έδωσε μια συνέντευξη στο Άξιον 24 και ουσιαστικά μας περιέγραψε τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση της UNESCO που είδαμε χθες. Αυτό που έγινε, λοιπόν, είναι ότι άκουγε ανυπόστατα πράγματα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά από τους Βρετανούς. Άκουγε για ένα επίσημο έγγραφο το οποίο νομιμοποιεί τη μεταφορά των γλυπτών του Παρθενώνα, νομιμοποιούσε τη μεταφορά των γλυπτών του Παρθενώνα από την Αθήνα στη Μεγάλη Βρετανία. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, δεν μπορούσε, λέει, να μην αντιδράσει, δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή, γιατί αν έμενε σιωπηλή, θα ήταν σαν να επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό των Βρετανών. Και γι' αυτό απευθείας αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά είναι: δείξτε μας το έγγραφο.
Αυτό που πρόσθεσε συνέχεια είναι ότι είναι 18 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει συνομιλήσει με διάφορους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τα Οθωμανικά αρχεία και κανένας μέχρι τώρα δεν έχει βρει το αρχείο που ισχυρίζεται η Μεγάλη Βρετανία ότι κατέχει, το Φιρμάν από τον Σουλτάνο που υποτίθεται ότι έδινε την άδεια στον Λόρδο Έλγιν να αποσπάσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα. Έχει σημασία να σου πω, Βασίλη, ότι τη ρωτήσαμε γιατί τώρα η Τουρκία προχώρησε σε αυτήν την αντίδραση. Ένα εύλογο ερώτημα, Νίκο, ναι. Ναι, είναι το ερώτημα όλων. Εκείνη υποστηρίζει ότι η Τουρκία πάντα υποστηρίζει τον αγώνα της Ελλάδας και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν κάτι το οποίο ευχήθηκε και η ίδια να γίνει σύντομα, να επιστρέψουν στη θέση τους δηλαδή τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ωστόσο, αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι ότι αντέδρασε εκείνη την ώρα, προβλήθηκε τόσο πολύ αυτή η τοποθέτησή της, γιατί δεν μπορούσε να μην αντιδράσει τότε. Τρεις φορές χαρακτηριστικά, Βασίλη, δεν μπορούσε να μην αντιδράσει σε αυτά που άκουγε από τους Βρετανούς. Κλείνοντας, να σου πω ότι ξαναφέραμε αυτά που γράφει και η Κουριέτ σήμερα, που τη χαρακτηρίζει ως ηρωίδα της Ελλάδας. Ανέφερε ότι δεν νιώθει ότι είναι μια ηρωίδα. Θέλει να συμβάλλει, χαίρεται που συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας μας για να αποκτήσει ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ενώ κλείνοντας, να σου πω ότι τη ρωτήσαμε και σχετικά με αυτό που αναφέραμε χθες στη θεσινή μας μετάδοση το βράδυ, σχετικά με το τι διεκδικεί η Άγκυρα από το Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό που δήλωσε είναι ότι δεν θα ήθελε να αναφερθεί εκτενώς σε αυτά που διεκδικεί η Άγκυρα, γιατί θα ήταν σαν να προσπαθεί να επικαλύψει το θέμα της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα και από το Βρετανικό Μουσείο και από άλλα μουσεία της Ευρώπης, τα οποία η Άγκυρα θέλει διακαώς στο επόμενο διάστημα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε το Άξιον 24 και τον Νίκο Νανούρη, η εκπρόσωπος της Άγκυρας στην Επιτροπή της UNESCO. And this argument was the purchase of the Parthenon sculptures was legal in accordance with the law of the time. This is more or less what was spoken at the meeting. And for that, in order to confirm this by remaining silent, we need to see a document. But as there is no document, our silence would mean that, as if we are confirming. I'm working for the Minister of Culture and Tourism for 18 years now. And until today, I have been made aware of several scholars' initiatives of making such kind of a search in our archives regarding the Parthenon marbles. And none of them managed to found a firman. And when I heard that it is spoken as it was legal, I just couldn't remain silent. And this is not, of course, my personal standing only. Personally, of course, I would love to see the Parthenon marbles under the sunshine of Athens, of course. But apart from that, Turkey has been supporting Greece regarding the return of Parthenon sculptures now for a very long time. Personally, I don't believe that I am a sort of a hero or that, but it is very good that we were able to support this case, which we really wholeheartedly believe should be concluded in the way that these objects to be returned to the Greece as soon as possible. And we are happy to support that. We are happy to have the chance to support it more clear than ever, maybe. And yes, Greece and Turkey has been supporting each other already. And owing to that support, also, there are several actions taken, measures taken together against actual smuggling incidents. Well, there are several objects. I do not want to really name them, and I don't want to kind of change the topic to Turkey's requests, because, I mean, I really respect Greece's efforts for the Parthenon sculptures, so let's keep it there. But yes, to confirm what you said, we have also several objects in the British Museum, as well as in other museums in other European countries. And all of them are being long claimed by Turkey. And of course, we will keep intensifying our efforts for their safe return to where they belong, to Anatolia.
Μια ξεκάθαρη στάση από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, που καταρρύπτει όλους τους ισχυρισμούς της Βρετανίας όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα, καθώς βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για παραβάσεις στις παραλίες, με πρωταθλήτρια να είναι η Ρόδος. Οι λεκτές πήγαν σήμερα σε γνωστό beach bar του νησιού, που είχε τοποθετήσει ξαπλώστερες κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο μαγαζί είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και πέρυσι, προκαλώντας άλλο. Θυμάστε, τότε ο σερβιτόρος σχεδόν κολυμπούσε για να πάει την παραγγελία στις ξαπλώστερες. Η έλεγχη των αρχών είναι σαρωτική και θα επεκταθούν σε Κυκλάδες, Χαλκιδική και Αττική, με τις καταγγελίες πολιτών στην πλατφόρμα MyCoast να έχουν ξεπεράσει ήδη τις 1.900. Ολόκληρες μεταλλικές κατασκευές με ξαπλώστρες κρεβάτια και ομπρέλες κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα. Αυτό εντόπισαν τα κλιμάκια της κτηματικής υπηρεσίας στη Ρόδο και έδωσαν εντολή για ξύλωμα. Με τα καθίσματα λέω στις παραλίες, σίγουρα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν αφήνουν τα περιθώρια που λέει ο νόμος. Κάποιες περιοχές δεν αφήνουν καθόλου κενά, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κενό για τους λουόμενους που δεν θέλουν να πάνε στο πρέλες. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν πλήθος παραβάσεων, καθώς στην παραλία της Αγίας Μαρίνας εντόπισαν 19 παράνομες μεταλλικές κατασκευές μέσα στη θάλασσα, αλλά και παραβιάσεις στον Αιγιαλό. Κάποιοι συλλόγοι οι οποίοι καταγγέλνουν και σας λέω όχι άδικα. Είμαι σίγουρος ότι οι καταγγελίες κατά ένα 70-80% σταθούν. Οι επιχειρηματίες της Ρόδου φαίνεται να μην βάζουν μυαλό, καθώς παρά το περσινό σάλο, φέτος έκαναν ξανά την εμφάνισή τους οι κολυμβητές σερβιτόροι. Οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες στις παραλίες στο MyCoast πήραν φωτιά. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 1.900 ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες για παράνομες καταλήψεις παραλίων με ομπρελοκαθίσματα, εκ των οποίων οι 500 δείχνουν να ευσταθούν και έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Τότε που θα έχουν εγκατασταθεί νέοι παραχωρησιούχοι, θα έχουν συμμορφωθεί με τον νέο νόμο και όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει, εκεί η εφαρμογή MyCoast προφανώς θα αυξηθεί ως προς τη χρήση της. Πρωταθλήτριες στις παραβάσεις φαίνεται να είναι σύμφωνα με τις καταγγελίες η Πρέβεζα, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Χαλκιδική. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Υπήρχε ένα τεράστιο κύμα αφιδοσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι πέρυσι που καναδείχθηκε το ζήτημα, καθώς είχε φτάσει στο μη περαιτέρω, ήταν πια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δεν μπορούσα απλώς μια πετσέτα. Ο έλεγχος των καταγγελιών αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση του Αιγιαλού προς χρήση έως τις 28 Ιουνίου. Έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 80% των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που είχαμε ζητήσει και παλιότερα. Υπολείπεται το 20% το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η εικόνα θα έχει διαμορφωθεί πολύ πιο βελτιωμένη περί τα τέλη Ιουνίου. Όσο για τα πρόστιμα, θα κυμαίνονται από 2.000 έως και 60.000 ευρώ. Όσο αυξημένες και να είναι οι καταγγελίες, αν δεν υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός και άμεσος ελεγκτικός μηχανισμός, δεν θα βοηθήσει σε κάτι. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι κυρίως σε σημεία στα οποία υπάρχουν αλλεπάλληλες καταγγελίες πολιτών, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες. Προαγγελός πύρνης κόλασης για το φετινό καλοκαίρι είναι εκατοντάδες φωτιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Σήμερα σήμανε συναγερμό στο Κρυονέρι, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά, η οποία εντοπίστηκε από ντρόουν που πραγματοποιεί εναέριες περιπολίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση. Λίγη ώρα αργότερα ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά στην πολύπαθη Βαρυμπόπη, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Κάτοικοι πάντως καταγγέλνουν πως υπάρχουν πολλά καθάριστα οικόπεδα και με μία σπίθα μπορούν να κινδυνεύσουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Ποδαρικό με φωτιές έκανε το καλοκαίρι. Σε μόλις 7 ημέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 236 αγροτοδασικές πυρκαγιές, προάγγελος ενός πύρινου καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες που συνδυάζεται με μια αύξηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και για αυτή την εποχή, είχαμε μια ραγδαία αύξηση ξεσπάσματος και εκδήλωσης αγροτοχορτολιβαδικών πυρκαγιών, αλλά και δασικών όπως είχαμε σήμερα. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Κρυονέρι έγινε αντιληπτή από ντρόουν του Δήμου που επιτηρούσαν την περιοχή και έτσι κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε δασική περιοχή του Κρυονερίου. Αμέσως στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έσβησαν την πυρκαγιά. Σημερινή μέρα που στο νομό Αττικής δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές που ευτυχώς ήταν άμεση η ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά των πυροσβεστικών δυνάμεων και στα Κιούρκα αλλά και στη Βαρυμπόπη.
και τεθήκαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο οι πυρκαγιές. Έχουν όλοι διευθετηθεί. Λίγη ώρα αργότερα, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική από την πληροφορία ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Βαριμπόμπης. Μυρίσαμε κατευθείαν ότι κάτι καίγεται. Καταλάβαμε την κατεύθυνση ότι είναι κοντά στο σπίτι. Ήρθαμε και είδαμε φλόγες. Οι κάτοικοι που είδαν στρέμματα γης να γίνονται στάχτη στις καταστροφικές φωτιές του 2021 ήρθαν αντιμέτωποι με το κίνδυνο μιας νέας απειλής. Καμία ευθύνη πραγματικά. Δεύτερη φορά ξαναζούμε το ίδιο πράγμα και κανείς δεν νοιάζεται για μας εδώ πάνω. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από την περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος είναι ένα προσάνομα το οποίο έχουν φτιάξει οι κάτοικοι της περιοχής, κινδυνεύοντας έτσι να καούν τα ίδια τους τα σπίτια. Εδώ πέρα έχουν στείλει επιστολές για καθαρίσματα και τέτοια, δεν έχουν καθαριστεί. Εμάς μας ρίχνουν πρόστιμα άμα δεν καθαρίσουμε. Στο Δήμο ποιος και ρίχνει πρόστιμα άμα δεν καθαρίσει. Δεν το έχει καθαρίσει κανείς. Από αυτό το οικόπεδο ήρθε πριν από 3 χρόνια στον οικισμό μέσα η φωτιά στη Βαριμπόπη. Το σπίτι αυτό που χτίζεται τώρα, αυτό που βλέπετε, είχε καεί ολοσχερός. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιών, για την Πέμπτη υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 στις περιοχές της Αττικής, της Νότιας Εύβοιας και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Βράζει η χώρα, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με νερά, καπέλα και αντιλιακά εφοδιάστηκαν σήμερα όσοι αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της Αθήνας, που μετατράπηκε σε καμίνι. Η ζέστη όμως ήταν αφόρητη και για όσους αναγκάζονται να δουλέψουν σε ακραίες θερμοκρασίες κάτω από τον καυτό ήλιο. Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με 10 μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Καμίνι και σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Στις 12 το μεσημέρι η θερμοκρασία στην πλατεία Συντάγματος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα πιούμε πολλά νερά, θα πάρουμε και ένα καπέλο από εδώ παρακάτω, θα αποφύγουμε ήλιο. Όσοι αναγκάστηκαν να βγουν στο κέντρο εφοδιάστηκαν με καπέλα, νερό, αντιλιακά, ακόμα και ομπρέλες. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τώρα ήταν υπέρ ανάγκης και βγήκα έξω, δεν βγαίνω έξω. Αλλά είναι τρομερό πράγμα. It's very, very hot and there's no air conditioning here and it's very sweaty. Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο στη Γορτίνα Κρήτης που έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Λίνδο Ρόδου τους 40,5 βαθμούς, ενώ μια ανάσα από τους 40 βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος στις Μοίρες της Κρήτης στους 39,9 και στη Θήβα στους 39,7. Είναι το μεροκάματο για όσους δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, η δουλειά γίνεται 10 φορές πιο δύσκολη κάτω από συνθήκες καύσωνα. Έχουμε σηκάσει από το πρωί. Χθες δουλεύαμε με 37 βαθμούς. Σίγουρα δυσκολεύεσαι πιο πολύ με τη θερμοκρασία, αλλά και πάλι ξαναλέω, είναι η δουλειά μου. Όπως λένε οι εργαζόμενοι του κέντρου, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο το μεροκάματό τους γίνεται δυσκολότερο. Εντάξει, τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Πρέπει να δουλέψεις. Τώρα εντάξει, εμείς την κάνω χρόνια τη δουλειά. Κουβαλάμε. Κουβαλάτε. Δύσκολη ζέστη, σκόνη. Πάρα πολύ. Και η αναπνοή. Το Υπουργείο Εργασίας έχει αποστείλει οδηγίες προς όλες τις επιχειρήσεις για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων, συνιστώντας η εργασία να γίνεται με καπέλα και προστατευτικά μέσα, να γίνονται διαλύματα σε σκιερά μέρη, αλλά και μείωση έως παύση της απασχόλησης κατά τις ώρες 12 με 4 το μεσημέρι, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές και ο ήλιος καίει. Από χθες είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Η δουλειά στο περίπτερο βγαίνει πιο. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Και καλό είναι να η καινούργια δημοτική αρχή να μας βάλει έστω μια βρύση κάπου, ξέρω εγώ, να πλένουμε κανένα χέρι, μια τουαλέτα στο δρόμο να πηγαίνουμε όταν χρειαζόμαστε. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από αύριο δροσίζει λίγο μέχρι να μας επισκεφθεί ξανά το επόμενο κύμα ζέστης. Για μία ακόμα ημέρα ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και 40, όπως είδαμε στο βίντεο. Μαζί μου είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, από αύριο όμως περιμένουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ναι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία αύριο, κατά 2 με 3 βαθμούς περίπου. Δηλαδή θα είναι στους 35 με 36, τοπικά θα φτάσουμε και στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όμως θα έχουμε και έντονη αστάθεια, δηλαδή τοπικές ροχές ή καταιγίδες ισχυρές τοπικά, κυρίως στη Θεσσαλία. Και τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις, με πιθανότητα να είναι και μεγάλο το χαλάσι στις περιοχές που θα πέσει. Οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή, ειδικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, η Κυριακή των εκλογών, περιμένουμε ουσιαστικά έθριο καιρό, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και τον υδράργυρο να ανεβαίνει ξανά, παρόλο που θα πέσει, είπαμε, Πέμπτη με Σάββατο, θα ανέβει πάλι στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και να πούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε πάλι να ανέβει η θερμοκρασία ακόμη περαιτέρω
και να έχουμε τοπικά 37-38, τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότατα θα μιλάμε από την Τρίτη για το πρώτο κύμα καύσωνα. Πάντως για την Κυριακή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, Δημήτρη, προς το παρόν θα έχει πολύ καλό καιρό. Είπες 35-36 βαθμούς κάπου εκεί. Έτσι, πολύ καλό καιρό με υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Γαλλία θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία και θα επισκεφθεί τα ναυπηγεία της Λωρίαν, όπου κατασκευάζονται τρεις ελληνικές φρεγάτες Μπελαρά μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή η επίσκεψη αναζωογόνησε τη συζήτηση περί νέων αγορών, καθώς η χώρα μας φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για 6 ακόμα αεροσκάφη Ραφάλ και μία ακόμα φρεγάτα τύπου Μπελαρά. Έντονο εξοπλιστικό ενδιαφέρον έχει το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γαλλία και η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο έναρξης των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η αγορά νέων γαλλικών μαχητικών Ραφάλ. Είμαστε σε μια φάση συνολικής επαναξιολόγησης του εξοπλιστικού μας προγράμματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 Ραφάλ. Ναι, θα θέλαμε να τα κάνουμε 30, αυτή είναι και η εισήγηση της αεροπορίας. Πρέπει να δούμε αν και πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει για να το αντέξει ο προϋπολογισμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθούν τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λωριάν, όπου με γρήγορους ρυθμούς ναυπηγούνται οι ελληνικές Μπελαρά. Η πρώτη φρεγάτα F-601 Κίμων αναμένεται τους επόμενους μήνες να ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές και θα παραδοθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το 2025. Οι ελληνικές Μπελαρά, πέρα από το σύγχρονο ραντάρ της Τάλες, θα διαθέτουν μεταξύ άλλων βαρύ οπλισμό, όπως αντιεροπορική και αντιπλοϊκή πύραυλη Exocet, αλλά και το σύστημα Aster-30, πύραυλη RAM, αλλά και ανθυποβρυχιακές τορπίλες. Επιπλέον, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα πραγματοποιηθεί η καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας Νέαρχος, ενώ σε φάση κατασκευής έχει μπει και η φρεγάτα Φορμίων. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τα F-35, στο τετ-α-τετ Μητσοτάκη Μακρόν δεν αποκλείεται να επισφραγιστεί η ενίσχυση του στόλου της πολεμικής αεροπορίας με νέα Ραφάλ. Ήδη στην πολεμική αεροπορία έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά 18 αεροσκάφη, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται να βαφτούν με τα ελληνικά χρώματα ακόμη 6 ρηπές, φτάνοντας στα 24 μαχητικά. Το Γενικό Επιτελείο έχει εισηγηθεί την απόκτηση ακόμη 6 γαλλικών αεροσκαφών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μαχητικών νέας γενιάς στα 30. Στο εξοπλιστικό πρόγραμμα αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Άμυνας να απαντά σε όσους επικρίνουν την αμυντική ενίσχυση της χώρας. Η Ελλάδα χαλάει περισσότερο την Τουρκία. Η Ελλάδα επιδιώκει υπεροπλία εναντίον της Τουρκίας. Αλλά όσοι λένε ότι χαλάμε πολλά, θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα βασικό επιχείρημα. Αν η Ελλάδα είναι άοπλη, η Τουρκία θα τη σεβαστεί? Βασική προϋπόθεση για την απόκτηση των νέων Ραφάλ και τη συγκρότηση δύο μοιρών αποτελεί η απόσυρση των μοιράς και η δημιουργία του κατάλληλου δημοσιονομικού χώρου. Συνεχίζεται το χάος στη Χιμάρα, κυρίες και κύριοι, με την αλβανική κυβέρνηση να επιμένει να κρατά προφυλακισμένο το Φρέντι Μπελέρι. Και σήμερα υπέβαλε την παρέτησή της και η υπηρεσιακή δήμαρχος Χιμάρας, η Μπλερί Μπάλα. Ο Δημήτρης Κρικέλας θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, ο Έντι Ράμα συνεχίζει τα παιχνίδια με τους διορισμένους δημάρχους στη Χιμάρα. Και όλο αυτό, Βασίλη, καταλήγει στο γεγονός ότι ο Δήμος της Χιμάρας για μία ακόμη φορά παραμένει ακέφαλος. Και αυτό γιατί η Μπλερίνα Μπάλα, το πρόσωπο του οποίου ήταν της αρεσκίας του Έντι Ράμα και είχε αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση του Δήμου, υπέβαλε, όπως λένε αλβανικά μέσα, ή προτίθεται να υποβάλει άμεσα την παρέτησή της, επικαλούμενη λόγους μη εκπλήρωσης του έργου της για καθαρά προσωπικά δικά της θέματα, τα οποία φαίνεται πως έχει βάλει μπροστά. Πλέον, σύμφωνα πάντα με τον αλβανικό εκλογικό νόμο, η σκητάλη περνάει και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χιμάρας, το οποίο καλείται να ψηφίσει και να ορίσει νέο δήμαρχο. Ωστόσο, όπως, Βασίλη, συνέβη και την προηγούμενη φορά, θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει την προσωπική έγκριση του Ράμα, και αυτό γιατί ο Δήμος παραμένει στα χέρια του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Αλβανού Πρωθυπουργού, παρότι τον έχασε στις εκλογές του περασμένου. Συνεχίζει λοιπόν τα παιχνίδια Έντι Ράμα στο Δήμο της Χιμάρας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιμένει στη ρητορική των προκλήσεων ο νέος Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος σε νέες του δηλώσεις προχωρά σε νέα παιχνίδια. Από τη μία, δηλαδή, λέει πως θα σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά από την άλλη θα συνεχίσει να αποκαλεί τη χώρα του σκέτο Μακεδονία. Η Βάσο Μητρομάρα είναι μαζί μου για να μας ενημερώσει. Βάσο. Σε προκλητική ρητορική γραμμή κινήθηκε στις σημερινές δηλώσεις του αρχηγός του ΒΕΜΕΡΟ και μελλοντικός πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοτσκι. Όπως επισήμανα στην επίσημη επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων του κράτους, θα χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία της χώρας, δηλαδή Βόρεια
Μακεδονία. Όμως τις δηλώσεις του θα αποκαλεί τη χώρα Μακεδονία. Όπως είπε λοιπόν χαρακτηριστικά, για μένα η πατρίδα μου σε κάθε μου δήλωση είναι Μακεδονία και θα παραμείνει Μακεδονία. Σημείωσε ότι τα ίδια θα υποστηρίξει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ γίνει μια συζήτηση για το ποια και πόσα έχει υλοποιήσει ο καθένας από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τέλος, γνωστοποίησε πως αύριο θα λάβει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γκορτάνα Σιλιάνοφσκα, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές στην χώρα, να θυμίσουμε, που διεξήχθησαν στις 8 Μαΐου και στις οποίες, Βασίλη, επικράτησε το ΒΜΡΟ. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση, κυρίες και κύριοι. Ναι, οτσεκούαμε ταλιμπάνσκι όντως, τσενζουρίρανε να ελεμεντάρνο τσουέκο πράγμα, ασίστο εσωτερζανό во преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, инната влада на ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија. Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, το πρόστιμο Μαμούθ που καλείται να πληρώσει αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός σε μια γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που υποστηρίζει πως διαγνώστηκε με ένα θανατηφόρο καρκίνο αφού εισέπνευσε παιδική πούδρα τάλκ της εταιρείας. Στην αγωγή της αναφέρει πως ο καρκίνος συνδέεται με την έκθεση στον αμίαντο, το οποίο απορρίπτει η εταιρεία. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν πως ο αμίαντος συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση καρκίνου. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η σύνδεση της πασίγνωστης παιδικής πούδρας Talc Johnson & Johnson με περιστατικά εκδήλωσης καρκίνου σε καταναλωτές. Γενικά, δηλητηριαζόμαστε με διάφορα πράγματα. Είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιεί εκατοντάδες κόσμος. Πρέπει να το αποφύγουμε κάπως. Πρέπει να προσέχουμε γενικά με όλα τα προϊόντα. Η εταιρεία καλείται να καταβάλει 260 εκατομμύρια δολάρια σε ασθενή από το Όρεγκον, η οποία ισχυρίστηκε ότι έπαθε μεσοθυλίωμα, έναν θανατηφόρο καρκίνο που συνδέεται με την έκθεση στον αμίαντο από την εισπνοή της σκόνης τάλκ. Αυτό το τάλκ φάνηκε, βρέθηκε ότι έχει προσμίξεις από αμίαντο, ο οποίος αμίαντος είναι από τα πιο γνωστά καρκινογόνα, χημικά στοιχεία, χημικές ενώσεις που υπάρχουν και κυρίως οι ίνες αμιάντου. Ισχυρίζεται ότι δεν περιέχει αμίαντο και ότι οι καρκίνοι που έχουν εντοπιστεί στα άτομα που έχουν κάνει αγωγή είναι από το περιβάλλον, από ένα εργοστάσιο που ευρίσκεται κοντά στις κατοικίες. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι δεν ήταν μόνο μία γυναίκα η οποία έκανε την αγωγή, ήταν διάσπαρτα σε όλα τα θύματα, δηλαδή σε όλη την επικράτεια. Η εταιρεία υποστηρίζει πως τα προϊόντα της δεν περιέχουν την ουσία του αμίαντου, ενώ αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 61.000 ενάγοντες στη ΣΥΠΑ για το τάλκ της. Το τάλκ προέρχεται από το ορυκτό τάλκης, έχουν συγγενή χημική δομή και είναι πολύ πιθανό τα ορυχεία τα οποία η εταιρεία αυτή χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί να έχουν προσμίξεις από αμίαντο. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, οι ίνες αμιάντου που συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση καρκίνου φαίνεται να προσβάλλουν τους πνεύμονες, την κοιλιά και τα γεννητικά όργανα. Έχουν παρατηρηθεί από την ιατρική επιστημονική έρευνα ότι ο αμίαντος δημιουργεί μία ασθένεια η οποία ονομάζεται ασβέστωσης, αμιάντωση, η οποία με αυτές τις ίνες που έχει ο αμίαντος προσβάλλει τα εσωτερικά όργανα και κυρίως το επιθήλιο των εσωτερικών οργάνων. Ο καρκίνος των οθικών, που είναι το πεδίο δράσης μου τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ σπάνιος από μόνος του. Είναι 13 περιπτώσεις σε 100.000. Και υπάρχει αυτή η μελέτη που έδειξε ότι υπάρχει κάποια αποχρώσα ένδειξη ότι συσχετίζεται. Αν θέλει κανείς να είναι 100% σίγουρος, καλό να τα αποφεύγει. Όπως λένε οι ειδικοί, οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου αυξάνονται με τη μακροχρόνια χρήση του τάλκ και κυρίως με την εισπνοή της πούδρας. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό και η εισπνοή. Γιατί είναι αμιάντου, αυτές που λέει, το γνωστό είναι, ναι, είναι αμιάντου, αυτές προκαλούν τον καρκίνο. Κυρίως μέσω της εισπνοής προκαλούν ό,τι μορφή καρκίνου μπορείτε να φανταστείτε. Οι περισσότερες καταγγελίες κατά της εταιρείας αφορούν γυναίκες που εμφάνισαν καρκίνο των οοθικών, ενώ μόνο μία μικρή μειοψηφία είναι ασθενής με μεσοθυλίωμα. Φουντώνει η προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών αρχηγών, κυρίες και κύριοι, τέσσερις ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες και η μάχη δίνεται πλέον στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Σε λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική του προεκλογική ομιλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέπτεται τη Λαμία και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Θησείο. Θα συνδεθούμε με όλους τους συναδέλφους στην Ανδρονίκη Ζαφυρίου στη Θεσσαλονίκη, τον συνάδελφο από το Στάρ Κεντρικής Ελλάδας Αργύρη Μπλότζο στη Λαμία και την Κατερίνα Κανάκη στο Θησείο. Ανδρονίκη, θα ξεκινήσουμε από εσένα. Σε λίγη ώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η κεντρική προεκλογική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο λιμάνι.
Ακριβώς, Βασίλη, για τις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένη η κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ήδη ξεκινήσει αρκετά έντονη βροχή εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθυστερήσει λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού και να πάει για λίγο αργότερα. Παρ' όλα αυτά, αρκετός κόσμος έχει έρθει και συνεχίζει να καταφτάνει. Μάλιστα, να σου πω ότι αναμένεται να φτάσουν και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, αλλά και υποψήφοι ευρωβουλευτές. Αναμένεται όλοι να υποδεχτούν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Βασίλη, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας, δεν αποκλείεται να μιλήσει και για το κομβικό ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, καθώς επισκέφτηκε το κυβερνείο στην Καλαμαριά για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την αξιοποίησή του από τη Βουλή των Ελλήνων, με το παρόν να δίνει και ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα Τριανδρίας Αναλήψεως, με σκοπό να εγγενιάσουν από κοντά, το οποίο έχει ήδη μάλιστα ξεκινήσει να λειτουργεί, το νέο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά από τώρα να ξεκινήσει η προεκλογική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στη Λαμία και τον Αργύρη Μπλότζο. Αργύρη, σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει εκεί και ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα από την Λαμία. Βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας. Εδώ είναι προγραμματισμένο να έρθει περίπου στις 8 ο κύριος Κασελάκης και να συνεχίσει τις περιόδους του εν ώψη των ευρωεκλογών της Κυριακής. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν αναμένεται στις 8. Νωρίτερα βρισκόταν στην Χαλκίδα, περίπου στις 5 και 4 ξεκίνησε εκεί τις επαφές του. Είχε συναντήσεις με ανθρώπους, με πυροσβέστες. Επισκέφτηκε μάλλον την πυροσβεστική υπηρεσία και στη συνέχεια είχε επαφές με πυροσβέστες και ανθρώπους στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ενώ στις 6 έκανε περιοδεία στην παραλία της Χαλκίδας. Αμέσως μετά θα έρθει εδώ. Θα κάνει ένα μικρό χαιρετισμό από στην πλατεία Ελευθερίας, όπου έχει στηθεί ήδη το βαν του ΣΥΡΙΖΑ, και στην συνέχεια θα κάνει βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θα μιλήσει με κόσμο, θα μιλήσει με επαγγελματίες. Άρα, περιμένουμε σε ελάχιστα λεπτά να φτάσει, να καταφτάσει εκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο κέντρο της Λαμίας. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα, και θα πάμε και στην Κατερίνα Κανάκη στο Θησίο. Κατερίνα, σε λίγη ώρα περιμένουμε να ξεκινήσει και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο Photo Finish θα σας πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να καταφτάνουν εδώ οι φίλοι της Πράσινης Παράταξης. Είναι ξεκάθαρο πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει απομακρυνθεί από το στόχο της δεύτερης θέσης και βεβαίως και της γενναίας αύξησης των ποσοστών της Πράσινης Παράταξης. Από εκεί και πέρα να σας πω, περιμένουμε να απαντήσει στον κύριο Κασελάκη και στα ομολογουμένα εξαιρετικά σκληρά βέλη που εξαπέλυσε ο κύριος Κασελάκης από το Ηράκλειο. Εδώ στην Χαριλά Τρικούπη καταλογίζουμε την εθισμό στον Στέφανο Κασελάκη, θεωρώντας πως έχουν κερδίσει την μάχη των συγκεντρώσεων, Βασίλη. Λοιπόν, να περιμένουμε, Κατερίνα, να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη εκεί στο Θησίο που βρίσκεσαι. Σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έπεσαν υπογραφές για το μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο που δημιουργείται στον τερματικό σταθμό Νέα Ελβετία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε και πάλι ότι η κύρια γραμμή του μετρό με 13 σταθμούς θα παραδοθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο και θα εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Το κεφάλαιο της πολύπαθης πορείας της κατασκευής της βασικής γραμμής 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης έκλεισε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση των συνοδών έργων στον τερματικό σταθμό Νέας Ελβετίας. Ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, αναμονής και ταλαιπωρίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε σχεδόν 5 μήνες από την ημέρα που η πόλη θα αποκτήσει μετρό. Ίσως το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Στην Νέα Ελβετία θα διαμορφωθεί σταθμός που θα συνδέει τη μία άκρη της πόλης με την άλλη, εξυπηρετώντας όλες τις μετεπιβιβάσεις από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από την Πηλαία, την Καλαμαριά, τη Θέρμη και τη Χαλκιδική. Ο χώρος γύρω από το σταθμό Νέα Ελβετία αναμένεται να αποτελέσει ένα μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο, αφού οι κάτοικοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα μπορούν να αφήνουν εδώ τα οχήματά τους και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε ταξί, λεωφορεία αλλά και στο μετρό. Η Νέα Ελβετία είναι ο τερματικός σταθμός του λειτουργικού μετρό. Είναι εδώ από όπου θα μπορούν να γίνουν όλες οι μετεπιβιβάσεις με τον σταθμό που θα κατασκευαστεί.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι διανοίγεται και μια οδός που τόσα χρόνια ήταν αδιάνοιτη. Στην πραγματικότητα είχαμε ένα εργοτάξιο στο πουθενά, η οδός Ψελού. Οι εντυπωσιακές μακέτες που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα αποτυπώνουν το πώς θα μοιάζει ο σταθμός μετεπιβίβασης με την ολοκλήρωσή του τον ερχόμενο Νοέμβριο. Με την κάμερα του Άξον 24 καταγράψαμε και εικόνες μέσα από τον σταθμό, όπου έχουν τοποθετηθεί κυλιόμενες σκάλες, ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων και τουρνικέ για τους επιβάτες. Κατασκευαστικά το έργο στην πραγματικότητα έχει ολοκληρωθεί, απομένουν ελάχιστες εργασίες και πάρα πολύ χρόνο να ολοκληρωθούν. Το ζητούμενο είναι οι δοκιμές. Είναι απολύτως βέβαιο πια, αλλά το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι τον Νοέμβριο η Θεσσαλονίκη θα έχει ένα πλήρως λειτουργών μετρό. Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την διάνοιξη της οδού Ψελού και την ανάπλαση του χώρου γύρω από το σταθμό μετεπιβίβασης Νέας Ελβετίας του μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες καθημερινά στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Την επίσημη έναρξη των τρίμηνων εορταστικών εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της απόβασης στην Ορμανδία κήρυξε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Μαζί μου είναι ξανά η Βάσο Μητρομάρα. Στη Γαλλία, Βάσο, έφτασε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Γύρω στις 10 το πρωί, Βασίλη, το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προσγειώθηκε στο Ορλία, που τον υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Γκαμπρίελ Ατάλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο τριήμερο των εορτασμών για την απόβαση της 6ης Ιουνίου του 1944 στην Ορμανδία. Το δε Σάββατο θα συνεχίσει για το Παρίσι με επίσημη επίσκεψη και συνεργασία με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αύριο, ο πρόεδρος Μπάιντεν και οι περίπου 20 προσκεκλημένοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν στις ιστορικές παραλίες της απόβασης, Γιούτα και Όμαχα Μπιτς, όπου έχασαν τη ζωή τους 73.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Μεταξύ των καλεσμένων είναι και ο βασιλιάς Κάρολος, και αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό, αφού το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την πάσχη από καρκίνο. Να πούμε, Βασίλη, πως ο 75χρονος μονάρχης κήρυξε σήμερα την έναρξη των αναμνηστικών εκδηλώσεων για την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία, περιστοιχισμένος από πολιτικούς, βετεράνους του στρατού και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μια συγκινητική ομιλία, μάλιστα. Όλοι στα Βασίλη, και όπως θα δούμε χαρακτηριστικά εδώ πέρα και στις εικόνες μας, βλέπουμε εμφανώς εκκινημένα τόσο τον βασιλιά Κάρολο όσο και την βασίλισσα Καμίλα, οι οποίοι και δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους και τα δάκρυά τους. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον βασιλιά Κάρολο. The stories of courage, resilience and solidarity which we have heard today and throughout our lives cannot fail to move us, to inspire us and to remind us of what we owe to that great wartime generation. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Μπλακογιάννη και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Καλό βράδυ σε όλους.